Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της πατρίδας. Η επιλογή της κυβέρνησης και του Υπουργείου Ναυτιλίας να προχωρήσει στην επιστράτευση των πληρωμάτων έχει προκαλέσει την αντίδραση τόσο των ναυτικών όσο και των συνδικαλιστικών φορέων. Στοιχείο πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία με δύο συγκεντρώσεις στον καταπέλτη του νήσος Χίος λίγο πριν την αναχώρησή του για Πειραιά. Συγκεκριμένα τόσο η διοίκηση του εργατικού κέντρου και των πρωτοβάθμιων σωματείων όσο και το ΠΑΜΕ συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι προκειμένου να εκφράσουν ο καθένας χωριστά την καταδίκη του στο μέτρο της επιστράτευσης και τη συμπαράστασή του στους ναυτεργάτες. Στην πράξη, όπως θα δείτε, τα αιτήματα και οι διαμαρτυρίες δεν ακούστηκαν. Αντιθέτως, έγινε εμφανής η διάσπαση των λιγοστών δυνάμεων με τα συνθήματα και τα ψηφίσματα της μία συγκέντρωσης να επικαλύπτουν την άλλη. Όσον αφορά την ουσία του θέματος, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου κατήγγειλε την κυβέρνηση που αντί να προσπαθεί να δώσει, όπως είπε, λύσεις στα προβλήματα του κλάδου, επιχειρεί να δείξει θατσερική πυγμή, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επιστράτευσε ουσιαστικά τους απλήρωτους ναυτεργάτες. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Αμπαζής από το ΠΑΜΕ, αφού μίλησε για αυταρχικές τάσεις της κυβέρνησης, επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο καθιστά τους ναυτεργάτες περισσότερο ομήρους των εφοπλιστών και παραδίδει λιμάνια και εργαζόμενους στην αγριότητα του κεφαλαίου. Αυτά τα μέτρα, αυτή η πολιτική και μονοπωλία είναι εντελή. Αγκαίρωση των εργατών η πόλη θα αντιστάσει. Στη Χούντα γινόταν αυτά. Χούντα. Έχει 6 μήνες να πληρωθεί. Και τον επιτάσσει, τον επιστρατεύει, μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά καλά μας κάνουνε το νησί των ναυτικών. Αυτοί που θίγονται είναι ναυτικοί. Οι χιώτες, οι καπετάνοι που διαμαρτύρονται σε καφενεία. Πού είναι αυτή τη στιγμή. Τι να, εμένα τι να μου κόψει, 40 ευρώ. Καλά κάνει που του τα κόβει. Με αυτόν τον τρόπο. Έπρεπε να είναι εδώ, λέτε όλοι. Έπρεπε να μην δέσει το βαπόρι. Μην μείνουμε μια μέρα από κρέας. Μα σε λίγο δεν θα έχουμε κρέας. Δεν θα μπορούμε να πάρουμε κρέας. Είμαστε ελεηνοί και τρισάθλοι. Τα θέλουμε. Για να μην μας λείψουν προϊόντα. Ποια προϊόντα που δεν έχουμε να αγοράσουμε. Επιτρέπεται οι καπετάνοι και οι πρώτοι μηχανικοί σήμερα που είναι οι πρώτοι που ρίχνονται. Από 3.000 τους επήγανε στα 1.600, αύριο στα 1.200. Καλά κάνουν και τα κόβουνε. Οι αλήτες. Οι πιο ελεηνοί και τρισάθλοι είναι ο υπουργός μας που κατάγεται από εδώ. Και το άλλο το παιδάκι, ο τριαντάφυλλος, με πατέρα καπετάνιο. Κάθε μήνα. Η πιο μεγάλη του τιμωρία είναι 10 μήνες στο βαπόρι. Να κάνει 10 μήνες ο αλήτης στο βαπόρι. Να μας πει ο Μουσουρούδης κάθε πότε πληρώνεται. Κάθε μήνα. Κάθε 2 μήνες. Κάθε 3 μήνες. Κάθε 6 μήνες. Κάθε πότε πληρώνεται. Τι φόρο πληρώνει ο Μουσουρούδης, τι φόρο πληρώνει ο ναυτικής. Η ναυτική. Παίρνει 90 χιλιάρκα. Και φορολογείται μόνο για τα 17,5. Αυτό το ξέρουνε. Όταν έρθει να τους φωνάξετε στο κανάλι σας, εσείς και η αλήθεια, τα δύο κανάλια, και να τους βάλετε στη σέντρα. Η διοίκηση τώρα του Εργατικού Κέντρου των Πρωτοβάθμιων Σωματείων όπως και τα Σωματεία Συνταξιούχων Ναυτικών μετά την κινητοποίηση στο λιμάνι επέδωσαν ψηφίσματα διαμαρτυρίας στο γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας Κωστή Μουσουρούλη. Οι συνδικαλιστικοί φορείς κατήγγειλαν την πολιτική επιστράτευση και ζήτησαν την άρση της επίταξης στηρίζοντας τα δίκαια όπως ανέφεραν αιτήματα των ναυτεργατών. Την άποψη ότι η απεργία θα έπρεπε να συνεχιστεί καθώς και την θέση να μην περάσει το πολυνομοσχέδιο κατέθεσε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Παγιακής Ένωσης Συνταξιούχων Ναυτικών, ο κ. Ξινταριανός. Η κυβέρνηση πρέπει να συμβάλλει στην επιβίωση του κλάδου που επί σειρά δεκαετιών προσέφερε ανεκτήμητες υπηρεσίες στην πατρίδα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Είναι 5. Πώς θα γίνει, θα γίνουν 2. Πώς θα παγίδω εγώ και το πλήρωμα. Συμφωνούμε. Είναι μεγάλη. Είναι 15. Θα γίνουν 5. Δεν γίνεται. Δεν πάει. Πάντως έχουμε και φαινόμενα να είναι περισσότερο το προσωπικό από αυτούς που μεταφέρουν. Εγώ και το ψήφισμα που δεν παρασύρει ήταν αυτό. Σε αυτό είναι η διαφωνία μας. Ότι εμείς δεν ερχόμαστε εδώ για να λύσουμε το πρόβλημα του εφοπλιστή. Αν το χειμώνα όντως μπορεί το πλήρωμα να είναι μεγαλύτερο. Ψήφισμα κατόπιν συνοήσεως με όλα τα συνταξιοδοτικά σωματεία του ΝΑΤ στον κύριο Μουσουρούλη Ευάνο και συμπαραστεκόμεθα στην απεργία των ναυτεργατών. Θέλουμε να αρθεί πίσω η επιστράτευση και έχουμε δώσει και τα δίκαια αιτήματα των ναυτεργατών στον κύριο Μουσουρούλη. Αυτά. Βεβαίως θα πρέπει να συνεχιστούν. Δεν υπάρχει. Είναι μονόδρομος αυτές οι κινητοποιήσεις πλέον.
Θεωρείτε ότι υπήρξε στήριξη και από άλλους φορείς στην κινητοποίηση? Υπήρξαν στήριξη, υπήρχε στο, η πανατική, τα πανατικά σωματεία της Αττικής είναι όλα μαζί με τους ναυτεργάτες. Μετά τώρα την πολιτική επιστράτευση, τα πλοία της ακτοπλοείας έλυσαν κάβους με τα δρομολόγια για τυχείο να διαμορφώνονται ως εξής. Όπως είπαμε και νωρίτερα, στις 12.30 το μεσημέρι αναχώρησε τον ίσως Χίο προερχόμενο από Μυτιλίνη για Πειραιά και αφού επιβίβασε 200 επιβάτες, 20 οχήματα και περίπου 10 λίκες. Το πλοίο της Blue Star Ferries στο Πάτμος αναχώρησε σήμερα στις 10 το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά. Αναμένεται στοιχείο το απόγευμα. Στη συνέχεια θα εκτελέσει το δρομολόγιο του για Μυτιλίνη και τα μεσάνυχτα πάλι θα καταπλέψει στο λιμάνι της Χίου με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά. Λοιπόν, σήμερα στις 11.55 καταπλέσει από Μυτιλίνη το νήσος Μύκονος και το οποίο θα αναχωρήσει 12.25 για τον Πειραιά. Και καλώς ήρθατε το πρόγραμμα, χωρίς να έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση ακόμα. Το βράδυ θα αναχωρήσει κανονικά στο κανονικό δρομολόγιο από Πειραιά για Χίο. Το Blue Star Πάτμος έχει αναχωρήσει ήδη από τον Πειραιά και το περιμένουμε στο λιμάνι μας περί ώρα 6. Θα αποπλέψει μετά για Μυτιλίνη και κατόπιν το βράδυ θα εκτελέσει το δρομολόγιο του από Μυτιλίνη, Χίο, Πειραιά. Τα πλοία της ΝΕΛ. Τα πλοία της ΝΕΛ εκτελούν τα κανονικά τους δρομολόγια. Το Μυτιλίνη το περιμένουμε στην Χίο στις 11 Δευτέρου και πρωινές ώρες. Και το ταταξιάρχης την Παρασκευή 7. 7 Δευτέρου 13. Οπότε μετά παίρνουν στα κανονικά τους δρομολόγια. Ναι, μετά σιγά σιγά παίρνουν στα κανονικά τους δρομολόγια. Πριν αλλάξουμε θέμα, να δούμε μια ανακοίνωση της Attica Group, μητρικής εταιρείας της Blue Star Ferries, η οποία με δελτίο τύπου γνωστοποιεί ότι ουδέποτε έχει καθυστερήσει τις πληρωμές και δεν οφείλει δεδουλευμένα τόσο στους ναυτικούς που εργάζονται στα πλοία της, όσο και στο προσωπικό ξηράς. Πάμε τώρα στο λιμάνι των Μεστών, εκεί όπου μέσα στο Μάρτιο αναμένεται να δημοπρατηθούν τα έργα για τις χερσαίες εγκαταστάσεις του λιμανιού και συγκεκριμένα η τοποθέτηση σκέπαστρου και η διαμόρφωση του πάρκινγκ και του δρόμου που οδηγεί στο λιμάνι, σύμφωνα και με τα όσα δηλώνει ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, Στέφανος Φαρατζής, ο οποίος καταθέτει την άποψη ότι το λιμάνι είναι καθόλου έτοιμο να λειτουργήσει και να αξιοποιηθεί, ακόμα και χωρίς την δημιουργία των χερσαίων εγκαταστάσεων. Το έργο, όπως θυμόσαστε σε παλαιότερη συνέντευξη που δώσαμε, υπήρχε το πρόβλημα των απαλλητριώσεων, το οποίο με ρυθμούς που έπρεπε να αναπτύξουμε πριν να τελειώσει ο χρόνος, έγινε κατορθωτό και έγιναν οι απαλλητριώσεις, τα 695 χιλιάρικα. Αυτές οι απολυτριώσεις γίνονται για συγκεκριμένο σκοπό. Είχαν ξεκινήσει από την αρχή που το έργο είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ σαν ολοκληρωμένο έργο και σε αυτό μέσα εντασσόταν οι απολυτριώσεις, οι οποίες δεν πρόφθασαν να γίνουν τότε, προκειμένου εκεί να γίνει ο χώρος πάρκινγκ. Έτσι είναι κατεγραμμένος. Στο χώρο επίσης εκεί που διαμορφώνεται θα γίνει ένα στέγαστρο. Επομένως λοιπόν τα βήματα που γίνονται τώρα από την ΔΕΛΤΑ 4 είναι η υπηρεσία του Υπουργείου του ΥΠΕΧΟΔΕ που είχε αναλάβει και όλο το προηγούμενο έργο. Μιλάμε τακτικά με ακίνους. Έχουμε συνυπογράψει ένα τεχνικό δελτίο το οποίο έχει να κάνει μέσα με την περαίωση του δρόμου που συνδέει το λιμάνι με την παραλία, τον υφιστάμενο δρόμο θα τον μεγαλώσουν και θα τον φτιάξουμε ασφαλτοτάπητα, θα γίνει ο χώρος του στεγάστρου και ο χώρος του πάρκινγκ. Από εκεί και πέρα, το έργο με πληροφορίες που έχω πρόσφατες πάει να δημοπρατηθεί, τα τεύχη έχουν βγει γύρω στο τέλος Μαρτίου και ξεκινάει να ολοκληρωθεί το έργο. Το λιμάνι λοιπόν το Μεστό αυτή τη στιγμή, γιατί το γυρίζουμε, το στρέφουμε, το ξαναλέμε, είναι το πιο πανέτοιμο λιμάνι ίσως που έχουμε εδώ στα νησιά του Αιγαίου. Με απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή ο προϋπολογισμός του Δημουχείου για το οικονομικό έτος 2013, οπότε ξεκινάει άμεσα η διαδικασία για την αποδέσμευση των πιστώσεων. Τώρα, μετά το κίνημα της πατάτας, η Ένωση Καταναλωτών Χίου προχωρά στο κίνημα του λαδιού σε συνεργασία με τον ελαιοργικό συνεταιρισμό Στύψης Μυτιλίνης. Συγκεκριμένα θα διανεμηθεί σε όσους ενδιαφέρονται λάδι σε δύο ποιότητες, αγνό παρθένο σε συσκευασία 5 λίτρων με τιμή 17 ευρώ και εξαιρετικά παρθένο σε συσκευασία επίσης 5 λίτρων με τιμή 18 ευρώ. Η διανομή θα γίνει στις 16 του Φεβρουαρίου στο Καστρομινά και τα μέλη της Ένωσης Καταναλωτών συνεχίζουν να δέχονται τις παραγγελίες. Έχουμε κάνει μια συνεργασία με την Ένωση Καταναλωτών Λέσβου και τον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Στύψης και θα φέρουν λάδι σε δύο ποιότητες, αγνό παρθένο και εξαιρετικά αγνό παρθένο.
σε δύο διαφορετικές τιμές. Το αγνό παρθένο είναι 17 ευρώ το πεντάλιτρο και το έξτρα αγνό παρθένο θα είναι 18 ευρώ το πεντάλιτρο. Θα έρθουν στις 16 του μήνα, ημέρα Σάββατο, στο Καστρομινά, στα πλαίσια της μέρας του παραγωγού. Παραγγελίες παίρνουμε εδώ στο περίπτερο και στο τηλέφωνο 82977. Όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνήσει. Και να... Ίσως κάποιος πει γιατί δεν έγινε συνεργασία με κάποιους χιώτες παραγωγούς. Οι χιώτες παραγωγοί κάποιοι βέβαια που μας πλησίασαν, εμείς ζητάμε να έχουν επιστοποίηση και αποδείξεις. Κανείς από αυτούς δεν έχει, οπότε δεν μπορούμε να προωθήσουμε κάποιον ο οποίος δεν έχει απόδειξη. Μάλιστα. Δεν οπότε... έχει επιστοποίηση, δηλαδή είναι ένα προϊόν που είναι, όταν είναι φαγόσιμο θέλει να έχει μια επιστοποίηση. Αν... Δηλαδή. Ναι, αν κάποια στιγμή βρεθεί ένας μπροστά και πει εγώ θα πάρω και θα μαζευτούμε να κάνουμε τέλος πάντων ένα συνεταιρισμό, μια συνεργασία, πολύ ευχαρίστως. Ο κόσμος μας απαιτεί να φέρουμε λάδι. Αυτό γινόταν από τον Αύγουστο μας το λένε. Ξέρεις ότι είχε γίνει μια συνεργασία με την Ηλία, οι οποίοι και αυτοί δεν είχαν αποδείξεις και μέχρι να τις βγάλουν, τώρα που ξαναμιλήσαμε, είχαμε συμφωνήσει το 17 και τώρα μας είπαν 17 ξεχάστε το, από 19 και πάνω. Έχει ανέβει η τιμή του λαδιού. Οπότε είναι... Είναι καλύτερη τιμή, είναι κοντά βέβαια, έτσι. Και πιστεύω ότι εντάξει, το μτινιό λάδι το ξέρουμε, είναι καλό λάδι. Όποιος θέλει μπορεί να δηλώσει την παραγγελία του. Μια που είπατε για την ημέρα του παραγωγού, πώς σχολιάζετε έτσι την πρώτη μέρα τη κίνηση? Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε κίνηση, έτσι. Ο κόσμος το δέχτηκε, το αγκάλιασε. Ήταν όμως λίγη η παραγωγή και λίγες ποσότητες γιατί φοβηθήκανε μήπως και μείνουνε. Αυτό ήταν ο φόβος, μήπως μείνουν, τι θα τα κάνουν, θα τα πετάξουν κτλ. Εγώ ήμουν εκεί από το πρωί, δηλαδή τις 8.30 και 9 παρά μέχρι τις 10.30. 11 η ώρα είχαν τελειώσει, είχαν ξεπουλήσει. Με γεμάτες τις βαλίτσες επέστρεψε από τον Καναδά ο Δήμαρχος Χίου που βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο Μόντρεαλ προσκεκλημένος του Χιακού Συλλόγου Καναδά. Εκεί σε ειδική φιλανθρωπική εκδήλωση οι ομογενείς συγκέντρωσαν χρήματα τα οποία θα διατεθούν για την αποκατάσταση της πυρόπληκτης Χίου. Να πούμε ότι μόνο την πρώτη μέρα του Εράνου συγκεντρώθηκαν 25.000 ευρώ, ενώ η προσπάθεια συνεχίζεται προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό ποσό. Άμκα. Μαχαίρι Γιάννη, το χέρι βαθιά. Και τώρα θα καλέσω να τιμώντα τον Δήμαρχο της Χίου, κύριο Λαμπρινούδη. Κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος της Χίου, ο ηλεκτρός καλεσμένος μας, πολίτης Λαμπρινούδη. Κύριε Αντιπρόεδρε της Ελληνικής Κοινότητας, αγαπητές φίλες και φίλοι, χιώτες, χιώτισες, Έλληνες, Ελληνίδες. Πραγματικά είμαι συγκινημένος που βρίσκομαι απόψε μαζί σας, σε γνώριμα μέρη, μιας και πριν από μερικά χρόνια και εγώ προσωπικά μετανάστη στη Νέα Υόρκη, έζησα για περίπου 10 χρόνια και γνώρισα και γνωρίζω από κοντά το πολυτιμότερο κομμάτι του ελληνισμού, τους Έλληνες της Διασποράς, αυτοί που κάνουν τη διαφορά στο έθνος μας. Αγαπητοί φίλοι, δέχτηκα την πρόσκληση να έρθω σήμερα εδώ στο Μόντρεαλ, στον Καναδά, στην εκδήλωση που πραγματοποιείται για τη Χίο, γιατί θεωρώ ότι ο σκοπός είναι ιερός. Γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η Χίος έχει την ανάγκη τη δική σας. Και πραγματικά σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστώ εγώ προσωπικά εκφράζοντας τον Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο που πήρατε την πρωτοβουλία αυτή και μετά από σας ενεργοποιήθηκαν και άλλοι φορείς.
Να περάσουμε να παρακολουθήσουμε τώρα την πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό που αναμένεται βροχερός, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 16 βαθμούς Κελσίου και σχεδόν θυελώδεις ανέμους νότια, που θα πνέουν από νότια κατεύθυνση με ένταση μέχρι και 7 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι, ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση με βροχή, πιθανότητα καταιγίδας, θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση των ανέμων από νότια διεύθυνση και ένταση μέχρι και 7 μποφόρ. Πριν να σας αποχαιρετήσουμε, σήμερα διημερεύει το φαρμακείο Καλουτά στην οδό Καλαμπόκα και διανυκτερεύει το φαρμακείο Μπουμπάρι στη Λέτσενα, ενώ στο Βροντάδο διημερεύει και διανυκτερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Από εμάς, καλό σας βράδυ.